Κυρίες και κύριοι, καταρχήν θέλω να συγχαρώ τον εκδοτικό οίκο Ερωδιός για την έκδοση αυτού του βιβλίου που αναφέρεται σε μια από τις πιο ταραγμένες περιόδους της ελληνικής ιστορίας. Και βεβαίως για τον διχασμό που καλύπτει ουσιαστικά που είναι ο κορμός του βιβλίου, είχε εκδοθεί από τον ίδιο εκδοτικό οίκο πριν μερικά χρόνια ένα πολύ αξιόλογο βιβλίο, ο Εθνικός Διχασμός μέσα από την αυτογραφία Ελευθερίου Βενιζέλου του Ιωάννου Μεταξά. Ήταν το 1933, νομίζω, σε μια από τις πιο αθηναϊκές εφημερίδες που έγραφε ένα άρθρο ο ένας, απαντούσε από τη στήλη της άλλης εφημερίδας ο άλλος. Τον Βασίλη τον Κάντζιο, τον ξέρω πολλά χρόνια, είναι φίλος, είμαστε συμπατριώτες ΕΡΕΗ, γι' αυτό και βλέπω και αρκετούς ΕΡΕΟΥ σήμερα εδώ. Και άνθρωπος με τεράστια εθνική και κοινωνική προσφορά. Είχα παρουσιάσει και το προηγούμενο βιβλίο του για την γενοκτονία του ελληνισμού της ανατολικής μακεδονίας με επιστημονική τεκμηρίωση για ένα θέμα που είναι άγνωστο στο ελληνικό κοινό και είχαμε συζητήσει από τότε που είχε αναφέρει ότι προετοίμαζε την έκδοση αυτού του βιβλίου. Θα κάνει αυτή την περίοδο. Το βιβλίο καλύπτει την περίοδο από το 1912 μέχρι το 1922. Θα έλεγα ότι είναι η κορύφωση της νεοελληνικής ιστορίας. Δηλαδή τα 17 χρόνια θα μπορούσαν τα γεγονότα που επιλήθηκαν, που πολλά από αυτά είναι άγνωστα στο ευρύ κοινό, να τα παρακολουθήσει κάποιος σαν το σενάριο μιας συναρπαστικής κινηματογραφικής ταινίας. Για να γίνει κατανοητό το πλαίσιο θα σας πω μερικά λόγια για αυτή την περίοδο. Η Ελλάδα ουσιαστικά δημιουργήθηκε ως συντεταγμένο κράτος μετά από την Επανάσταση του Βουδί, από το 1910. Η περίοδος 1910 με 1912 ήταν η κορύφωση της ελληνικής ιστορίας. Είχαμε ενότητα βασιλέως και πρωθυπουργού, πολιτικού κόσμου, την καλύτερη ελληνική κυβέρνηση που πέρασε από το 1821 μέχρι σήμερα. Δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο Σπύρος Μαρκεζίνης στην πολιτική του ιστορία. Πλεονασματικούς προϋπολογισμούς. Και υπήρξε μια ανασύνταξη για να φτάσουμε στους Βαλκανικούς πολέμους. Εδώ πρέπει να ξέρετε το 1912 στην Βαλκανική Συμμαχία δεν τη θέλαν την Ελλάδα. Και ήταν ανυπολόγιστοι διότι είχε προηγηθεί η ήττα του 1897. Δεν περίμεναν ότι θα κάνει κάτι σπουδαίο. Και ευτυχώς την υποτίμησαν και δεν έγινε κάποια συμφωνία για διανομή εδαφών μετά από το 1912, πιστεύοντας οι Βούλγαροι, οι οποίοι είχαν τριπλάσιο στρατό από την Ελλάδα, είχαν 310.000 ενώ η Ελλάδα παρέπασε 180.000, υποτίμησαν την Ελλάδα πιστεύοντας ότι δεν θα περάσει το 40χρονο και ότι θα μπορέσουν αυτοί να κρατηθούν όλη τη Μακεδονία. Γι' αυτό και τη δέχτηκαν στην Βαλκανική Συμμαχία, σύν το γεγονός ότι είχε το ναυτικό. Βεβαίως ο ελληνικός στρατός ανέτρεψε όλα τα προγνωστικά, δεν θα πω σε λεπτομέρειες, έφτασε εδώ που έφτασε. Αλλά πρέπει να ξέρετε και το αναφέρει στο τρίτο τόμο της ιστορίας του Μαρκεζίνης, ότι η Ελλάδα έκανε πολέμους με πλεονασματικούς προϋπολογισμούς εκείνη την εποχή. Δηλαδή τα χρόνια που πολεμούσε με τόσα έξοδα, παρά τα αυτά είχε προϋπολογισμούς πλεονασματικούς. Δυστυχώς μετά από αυτό ακολούθησε ο εθνικός διχασμός. Αυτό ήταν η καταστροφή. Και βεβαίως επισημαίνω εδώ ότι η σπουδαιότητα των Βαλκανικών πολέμων δεν έχει εκτιμηθεί στη χώρα μας το πόσο σημαντική ήταν. Δηλαδή γιορτάζουμε άλλες εφετίους ίσονος σημασίας σε σχέση με αυτή. Δεν είναι το γεγονός ότι η Ελλάδα διπλασιάστηκε εδαφικά και πληθυσμιακά μόνο. Είναι και το γεγονός ότι δόθηκε η δυνατότητα της ανασύνταξης και αποκτήθηκε συντεταγμένο κράτος. Τότε ουσιαστικά καθιερώθηκαν η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, αποκτήσαμε δημόσια διοίκηση, δηλαδή συγχρονίστηκε η Ελλάδα και έγινε κράτος με τα δεδομένα της τότε Ευρώπης. Και φτάσαμε βέβαια μετά στην Μικρασιατική εκστρατεία και στην Μικρασιατική καταστροφή. Μέσα σε 10 χρόνια γνώρισε ο ελληνισμός τον θρίαμβο, τη δόξα, έφτασε στην μέγιστη ακμή, αλλά και στην παρακμή μέσα σε λίγα χρόνια. Ήταν συμπυκνωμένος ο χρόνος και πολιτικά και στρατιωτικά. Δηλαδή έγιναν γεγονότα που δεν είχαν γίνει μέσα σε 100 χρόνια. Το βιβλίο καλύπτει αυτή την περίοδο, από το 1912 μέχρι το 1922. Στις αρετές του βιβλίου είναι ότι
αυτά που προβάλλει υπάρχει τεκμηρίωση. Βιβλιογραφία, παραπομπές σε όλα τα σημεία. Και βεβαίως καταλογίζει και ευθύνες για τα γεγονότα που έγιναν αυτή την εποχή, ποιος έφταξε και γιατί. Βεβαίως εδώ θα διαφωνήσω με τον συγγραφέα, του είχα πει και κατηδίαν, ότι αρχιτέκτονας μικρασιατικής καταστροφής δεν είναι ένας. Ήταν όλοι οι ηγέτες τότε, η ευθύνη παρήγγειε όλους. Δεν ήταν ο Βενιζέλος μόνο. Ο Βενιζέλος θα έλεγα και ότι ήταν ο μεγαλύτερος πολιτικός από το 1821 μέχρι σήμερα. Με τεράστιες διανοητικές ικανότητες, αλλά βεβαίως είχε και κακές στιγμές και είχε και κάποιες αδυναμίες, όπως έχουν όλοι οι μεγάλοι άντρες. Και οι θετικές του πλευρές ωφέλησαν τον ελληνισμό, αλλά και οι αδυναμίες του ήταν καταστροφικές για κάποια θέματα. Και βεβαίως σε κάποιο σημείο έδινε την εντύπωση ότι στην άσκηση της εξωτερικής πολιτικής πρόβαλε σε κάποια θέματα ή εύκολα μπορούσε και το επισημαίνει ως καταγόμενος από την Ανατολική Μακεδονία ο συγγραφέας και κατακρίνει την πολιτική ότι πολλές φορές διαπραγματεύτηκε την παραχώρηση της Καβάλας και της Ανατολικής Μακεδονίας και Σέρες ακόμη, παραχώρηση τους Βουλγάρους για να υπάρχει συμμαχία ή ουδετερότητα για να μπορέσει να αναπτυχθεί προς ανατολικά η Ελλάδα. Και βεβαίως όταν σκέφτεται κάποιος ότι οι περιοχές αυτές ήταν σχεδόν με αμυγή ελληνικό πληθυσμό, πώς μπορούσε κάποιος να συζητά την παραχώρηση. Το είχε αναφέρει και στην Βουλή ο Βενιζέλος το 1917 όταν ρωτήθηκε από κάποιον βουλευτή και λέει: εγώ πίστευα ότι μετά τον πόλεμο τα Βαλκανικά κράτη θα κάνουν μια Βαλκανική Ομοσπονδία και ότι στο πλαίσιο αυτής της Ομοσπονδίας δεν έχει σημασία αν τα σύνορά μας θα ήταν 10 χιλιόμετρα πιο πέρα ή λιγότερο ή 30 χιλιόμετρα πιο ανατολικά ή πιο δυτικά, ότι θα μπορούσαν να ζούσαν τα Βαλκανικά κράτη εν ομονία. Βεβαίως αναταφικό ήταν αυτό. Έγιναν και προσπάθειες για τη συμμαχία αυτή και φαίνεται ότι ήταν ένα από τα όνειρά του, γιατί το 1928 όταν ξανά έγινε πρωθυπουργός είχε προχωρήσει μαζί με τον Παναστασίου τις λεγόμενες βαλκανικές διασκέψεις, στις οποίες από όλες τις χώρες των Βαλκανίων δεν συναντώνα πολιτική, υπήρχαν αντιπροσωπείες πανεπιστημιακοί, εκπρόσωποι των δημιουργητήριων και συζητούσαν πώς θα φτάσουν να έχουμε μια Βαλκανική Ομοσπονδία. Η τελευταία δε τέτοια της συνδιάσκεψη έγινε το 1933 στις 5 Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, που υπογράφει το Βαλκανικό Σύμφωνο, αλλά τα εξωτερικά γεγονότα ήταν τόσο καταιγιστικά που αδανοβλήθηκε και δεν έγινε τίποτε περισσότερο. Αν δηλαδή σε αυτά τα σχέδια δει κάποιος σήμερα ότι τι θα μπορούσε να γίνει, κάποια έχουν ευκαιρότητα διαχρονική και σήμερα. Σαφώς βέβαια αναπτύσσεται στο βιβλίο η επιρροή και ο καταστρεπτικός ρόλος των μεγάλων δυνάμεων, αλλά υπάρχει και ίσως για πρώτη φορά σε ένα ιστορικό βιβλίο και το παρασκήνιο και υπάρχει μια ιδιαίτερη αναφορά, μέτρησα περίπου 60 με 70 σελίδες αναφέρονται στον Βασίλη Ζαχάροφ. Και μάλιστα το έχω πει και κατηδίαν στο συγγραφέα, επειδή έχει πάρα πολλά στοιχεία, καλό θα ήταν να προχωρήσει και σε κάποια μονογραφία. Ο Βασίλης Ζαχάροφ, μια ενηγματική και σκοτεινή φυσιογνωμία, ένα όγκορο όπλων με ελληνική καταγωγή, ήταν αυτό που κατηγορήθηκε, μάλλον κατηγορήθηκαν πολιτικοί, ήταν φίλο όλων των πολιτικών και τη Γαλλία και τη Αγγλία και κατηγορήθηκε και ο Λόιντ Τζόρτζ και ο Κλεμενσό στις αντίστοιχες βουλές ότι δωροδοκήθηκαν από τον Έλληνα έμπορο όπλων. Και έτσι επέτρεψαν να γίνει η απόβαση των Ελλήνων στη Σμύρνη, η μικρασιατική εκστρατεία και επακολούθησε η μικρασιατική καταστροφή. Βεβαίως το εγχείρημα της μικρασιατικής εκστρατείας, υπάρχουν πλήθος στοιχείων μέσα στο βιβλίο που δείχνει ότι δύσκολα θα μπορούσε να πετύχει ανεξάρτητα από όλα αυτά. Είναι αυτό που όταν κάλεσαν τον Ιωάννη Μεταξάρη το 1921 ο Κούναρης να του ζητήσει να βοηθήσει και είπε είναι καταδικασμένο εγχείρημα και είναι αυτό που το είχε πει τον Αφέρη στο βιβλίο συγγραφέας το 1915 στον τότε πρωθυπουργό, στον Ελευθέριο Βενιζέλο, ότι δεν μπορεί να επιτύχει κάτι και εξηγεί για ποιους γεωστρατηγικούς λόγους δεν θα μπορούσε να πετύχει. Βεβαίως αυτά δεν είναι γεγονότα που να είναι γνωστά στο ευρύ κοινό σε λεπτομέρειες. Και μένει ότι
Και είχαμε και ακρότητες βέβαια με εκτέλεση των πρώτων υποδόμων, των έξι πολιτικών, που η ανέρεση της δίκης, η αποκατάσταση μάλλον έγινε στις μέρες μας μετά από τόσες δεκαετίες. Είναι σύνθετο το θέμα, δεν ήταν τόσο απλό, αλλά από τα στοιχεία που παρατήθηκαν στο βιβλίο προκύπτει ότι δεν υπήρχε καμιά δυνατότητα επιτυχίας του εγχειρήματος, απλά θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από τους Έλληνες σαν διαπραγματικό όπλο για επίτευξη κάποιας άλλης συμφωνίας. Θέλω να πω λοιπόν, παρότι διαφωνώ σε ό,τι αναφέρεται στην αφορά στον Ελευθέριο Βενιζέλο, με την έννοια ότι είχε και θετικές, πολλές θετικές πλευρές και το αναγνώρισε και αντίπαλο μετά το θάνατό του και η ιστορία, αλλά το βιβλίο είναι ένα καταπληκτικό. Καταπληκτικό με την έννοια ότι σε ό,τι αφορά τις αρνητικές του πλευρές υπάρχει πλήρης τεκμηρίωση με όλα τα στοιχεία. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να υπάρξει κάτι περισσότερο σε αυτόν τον τομέα. Δηλαδή, ο ερευνητής ακόμη θα μπορεί να βρει συγκεντρωμένα όλα αυτά τα στοιχεία. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Θα έλεγα επίσης ότι είναι ένα βιβλίο που απευθύνεται και στον μέσο αναγνώστη, αλλά και στον ειδικό, θα έλεγα, ο οποίος θα βρει συγκεντρωμένη την ύλη με παραπομπές, με πηγές, με διασταύρωση στοιχείων, με μακροχρόνια έρευνα που ξέρω και έκανε ο Βασίλης ο Κάτσος. Είναι ένα βιβλίο και επιστημονικό και ταυτόχρονα εκλαϊκευμένο, διαβάζεται εύκολα. Προσωπικά το απείλαξα σε ένα Σαββατοκύριακο και επειδή ήταν μια περίοδος που με ενδιέφερε ιδιαίτερα, είδα και στοιχεία τα οποία τα αγνοούσα. Ήταν κάτι πολύ σημαντικό. Και διαβάζοντας το θα κατανοήσετε καλύτερα το τι πραγματικά συνέβη σε αυτή τη δεκαετία και παρουσιάζεται αυτό που είπα προηγουμένως, ότι δίνει την εικόνα μια συναρπαστική. Η ροή των κειμένων του βιβλίου είναι σαν να βλέπει εικόνες κάποιος σε μια συναρπαστική κινηματογραφική ταινία, βλέποντας όλα τα γεγονότα, το πώς ακολουθούν διαλογικά το ένα το άλλο και την πυκνότητα των γεγονότων και του χρόνου, θα κατανοήσει το τι ακριβώς έγινε. Θα υπάρχουν και ερωτηματικά τα οποία θα υπάρχουν πάντοτε για τον ρόλο των ξένων δυνάμεων, για τον, ακόμα και για κάποιους από τους Έλληνες πολιτικούς, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι μια χαρακτηριστική περίοδος της νεοελληνικής ιστορίας που θα έλεγα συμπυκνωμένη σε 10 χρόνια. Ο ελληνισμός έφτασε στο ύψιστο σημείο και έφτασε και στο κατώτερο σημείο που μπορούσε να φτάσει με την μικρασιατική καταστροφή. Και ουσιαστικά δημιουργήθηκε η νέα Ελλάδα σε αυτή την περίοδο, με την έννοια του κράτους, με τα σημερινά γεωγραφικά όρια, με τις μετακινήσεις πληθυσμών δυστυχώς, με κάποια θετικά βέβαια γιατί ενδυναμώθηκε η Βόρεια Ελλάδα, αλλά ουσιαστικά έτσι οργανώθηκε ως σύγχρονο κράτος η Ελλάδα και δόθηκε μια άλλη στόχευση πλέον σε περίοδο ειρήνης, σε ειρηνικά έργα και θα έλεγα ότι αδυνάτησε η λεγόμενη μεγάλη ιδέα.